ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Φάνης Μουρατίδης διαβάζει το ημερολόγιο του πατρός Αλεξάνδρας Μέμαν. Εκδόσεις Ακρίτας. Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου. Χθες, στο τρένο με το οποίο επέστρεφα από το Wellington του Delaware, σκεφτόμουν, είμαι εδώ, 52 ετών, ιερέας και θεολόγος, για περισσότερο από το 1 τέταρτο του αιώνα. Τι να σημαίνουν άραγε όλα αυτά? Πώς να τα συνδέσω μεταξύ τους? Πώς να εξηγήσω στον εαυτό μου τι συνεπάγονται όλα αυτά με σαφήνεια και διάκριση? Χρειάζεται ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα. Πριν από 25 χρόνια, όταν άρχιζε η ζωή μου όπως αυτή είναι τώρα, μου φαινόταν πως σήμερα ή αύριο θα καθόμουν κάτω, θα σκεφτόμουν λίγο και θα την έβαζα σε μία τάξη. Σκεφτόμουν πως θα έπρεπε να βρω λίγο ελεύθερο χρόνο. Μετά όμως από 25 χρόνια, τη στιγμή που αναμφίβολα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου έχει περάσει, τα πράγματα είναι λιγότερο καθαρά από ποτέ άλλοτε. Τι υπάρχει λοιπόν που να χρειάζεται εξήγηση? Ο πρωτοφανής συνδυασμός μέσα μου μιας βαθιάς και συνεχώς αυξανόμενης αποστροφής προς τις ατελείωτες συζητήσεις και τις διαμάχες σχετικά με τη θρησκεία, προς τις επιπόλαιες βεβαιότητες, τον ευσεβή συναισθηματισμό και βεβαίως προς τα ψευδοεκκλησιαστικά συμφέροντα, τα μηδαμινά και τυποτένια, και ταυτόχρονα μια συνεχώς αυξανόμενης αίσθησης της πραγματικότητας. Μόλις χθες αισθάνθηκα αυτή την πραγματικότητα την ώρα που πήγαινα στην εκκλησία για τη λειτουργία. Νωρίς το πρωί, μέσα από τα χειμωνιάτικα δέντρα. Κατόπιν αυτή η πολύτιμη ώρα, στην άδεια εκκλησία πριν από τη λειτουργία. Πάντα η ίδια αίσθηση του χρόνου, του γεμάτου από αιωνιότητα, με πλήρη και ιερή χαρά. Έχω την αίσθηση πως η Εκκλησία χρειάζεται για να υπάρχει ακριβώς αυτή η εμπειρία της πραγματικότητας. Εκεί όπου η Εκκλησία πάβει να αποτελεί ένα σύμβολο, ένα μυστήριο, γίνεται η ίδια μια τρομακτική καρικατούρα του εαυτού της. Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου. Η θρησκεία είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο κατέχει ο άνθρωπος. Όχι μόνο ό,τι καλύτερο, αλλά και ό,τι χειρότερο. Το ψεύδος της θρησκευτικότητας, η μικρότητα κάποιων πιστών, η σκυθροπή, ατάλλαντη σοβαρότητά τους, είναι αυτό όντως δυνατό αν κάποιος πιστεύει στο Θεό, στο αιώνιο και στο ουσιώδες? Τα πάντα βρίσκονται αλλού. T.S. Eliot. Δεν απασχολούν τόσο ζητήματα επιρροής ή οι δημοσιολόγοι που έχουν αποτυπώσει τα ονόματά τους πάνω στο κοινό, συλλαμβάνοντας την πρωινή παλήρια και κοπηλατώντας πολύ γρήγορα στην κατεύθυνση που κινεί το ρεύμα, αλλά μάλλον το ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που να είναι αποφασισμένοι να διεισδύουν στην καρδιά του ζητήματος, να προσπαθούν να φτάσουν στην αλήθεια και να την προβάλλουν δίχως πολλή ελπίδα, δίχως φιλοδοξία, να αλλάξουν το άμεσο ρεύμα των γεγονότων και δίχως να αποθαρρύνονται ή να ιτώνται όταν τίποτα δεν φαίνεται να προκύπτει. Πέρασα όλο το πρωινό στο σπίτι. Μετά από μια εβδομάδα στην Καλιφόρνια, μετά από μια γιορτή στο Wilkes Bar, ενθρόνηση κάποιου Γερμανού επισκόπου, και μετά από ένα ταξίδι στη Φιλαδέλφεια, κηδεία του Ιβάν Ξαπ, τι ατόφια χαρά. Στην τραπεζαρία δουλεύει ο Θωμάς Χόπκο, με τον οποίο πάντα νιώθω την παρουσία του φωτός και της καλοσύνης. Χιόνι έξω από το παράθυρό μου. Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου. Την Παρασκευή πέρασα ένα ολόκληρο απόγευμα με τον γιο μου Σέργιο και τον ποιητή Ιωσήφ Μπρόνσκι. Στο σπίτι ο Μπρόνσκι είναι ευθύς, απλός και ωραίος.
Ο Σέργιος λέει πως το απόγευμα στη Λέσχη Πεν, μετά από ανάγνωση ποιημάτων του, ένας Ιουδαίος πλησίασε τον Μπρόνσκι και τον ρώτησε γιατί χρησιμοποιεί χριστιανικό συμβολισμό. Ο Μπρόνσκι απήντησε: «Επειδή δεν είμαι βάρβαρος». Φοβερά νευρικός, δίνει την εντύπωση του χαμένου. Δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Γύρισα στο σπίτι από το τρένο τα μεσάνυχτα, με χιόνι και φοβερό κρύο. Σήμερα το πρωί, απόλυτη μακαριότητα. Το πέρασα διαβάζοντας Αντρέι Πλατώνοφ. Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου. Λειτουργία στο East Meadow. Έχω ένα χαρούμενο αίσθημα πως η Αμερικάνικη Ορθοδοξία, μετά από τελείωτους αγώνες, είναι μια πραγματικότητα, χίλιες φορές πιο πραγματική από αυτή τη φθηνή ψευδοπνευματικότητα πολλών πνευματικών κέντρων. Αλίμονο όμως, οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη φτήνια, όσο αυτή καλύπτεται κάτω από γένια, σταυρούς και άνετα λόγια. Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου. Έμαθα σήμερα για τον ξαφνικό θάνατο του Ιλαρίωνα Βοροντσόφ στο Λος Άντζελες. Πριν από 2 εβδομάδες είχα φάει μαζί του στο Λος Άντζελες. 53 ετών. Αποτελεί μέρος των ευτυχισμένων, ακόμη και των οδυνηρών ενθυμίσεων της παιδικής μου ηλικίας. Ήμασταν μαζί στην κατασκήνωση, στη Γαλλική Ριβιέρα. Ήμασταν φίλοι κάτω από τον ανέφελο ουρανό αυτών των πρώτων χρόνων της ζωής μας. Ένα εκτυφλωτικό φως. Η ζεστή, ελκυστική θάλασσα. Κατόπιν, μετά από πολλά χρόνια, ξανασυναντηθήκαμε στην Καλιφόρνια. Είχε μια εκπληκτική ομορφιά. Την ομορφιά ολόκληρης της ύπαρξής του. Την ησυχία του. Την αγάπη της ποίησης, την κοινή μας αγάπη για την Εκκλησία, τη διαρκή απαρέσκειά του για τα γήινα, δίχως καμιά ανάγκη προσφυγής σε κάποια ψευδοπνευματικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε συναντηθεί μερικές φορές. Πριν από 2 εβδομάδες μου μίλησε για το ταξίδι του στο Άγιον Όρος, το οποίο είχε πρόσφατα επισκεφτεί. Και πάλι, δίχως μεγάλα λόγια, ακόμα και με χιούμορ, είχε δει τα πάντα. Είχε καταλάβει και είχε νιώσει τα πάντα για αυτόν τον πολύτιμο και πολύπλοκο τόπο. Η γυναίκα του μου είχε πει: «Κάθεται στην πανιέρα και διαβάζει ποίηση μεγαλοφόνος». Έχω ένα αίσθημα πικρής απώλειας. Αν και σπάνια βλεπόμασταν, η κάθε μας συνάντηση με γέμιζε χαρά. 5η, 22 Φεβρουαρίου. Εξομολόγηση. Ένας άνθρωπος οδηγεί κάποιον άλλον. Πρέπει να αρχίσει από τη βάση, κατόπιν να χτίσει, να συνάξει την ύπαρξή του, να αποσπαστεί και να ελευθερώσει. Και με μένα τι γίνεται? Έχω μια απίστευτη δυσκολία να κάνω προσωπικές συζητήσεις και αισθάνομαι σχεδόν εκνευρισμένος με οποιαδήποτε οικειότητα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να εξομολογώ. Τι υπάρχει στο χριστιανισμό που θα πρέπει να το συζητάμε συνέχεια και για ποιο λόγο? Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου. Χθες βράδυ, αν και πολύ κουρασμένος, διάβασα αρκετά κεφάλαια από το βιβλίο του Alan Watts «Με τον τρόπο μου».
Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα να μάθω για τις ανατολικές θρησκείες, το Ζεν κτλ. Στο βιβλίο του Watts, το μόνο που βρίσκω κάπως ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως ήταν ιερέας και εγκατέλειψε την ιεροσύνη για μια ανατολικότητα που μου φαίνεται αρκετά ρηχή. Γι' αυτό διαβάζω μόνο εκείνα τα κεφάλαια που ασχολούνται με την ιεροσύνη του για 5 χρόνια στην Αγγλικανική Εκκλησία. Ο ίδιος ο Watts μου φαίνεται μάλλον ένας επιπόλαιος στοχαστής με τις αναφορές του σε μια μυστική εμπειρία. Αξίζει όμως να προσεχθεί κάποια από την κριτική που κάνει στο χριστιανισμό για την προσευχή. Ερμηνεύει τη φράση του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτως προσεύχεστε» ως συνεχή φλιαρία με τον Χριστό και κυρίως για το πόσο φρικτά έχει κάποιος αμαρτήσει. Και για την πίστη στην άφεση των αμαρτιών φαίνεται πως επιμένει μάλλον παρά απαλύνει την αίσθηση της ενοχής, και όσο περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι μετανοούν και εξομολογούνται, τόσο περισσότερο πιέζονται να σύρονται όλο και συχνότερα μπροστά στον Χριστό για να λάβουν τη συγχώρεσή του. Απλά αισθάνονται τόσο φρικτά να εξαρτώνται από τις αξιομιστίες του Σταυρού, καθώς είναι άπειρες και εξειδενικευμένες, καλά παιδιά αυτοί, μέσα στο παντερναμιστικό σύμπαν τους. Ένας από τους φίλους του είχε δώσει μια καλή απάντηση στο συγκριτισμό του. Υπάρχουν πολλές θρησκείες, αλλά μόνο ένα Ευαγγέλιο. Ο Watts είναι ένα καλό παράδειγμα για το πόσο ο χριστιανισμός, διαλυόμενος μέσα στη θρησκεία και στο μυστικισμό, χάνει τη μοναδικότητά του, το νόημα και τη δύναμή του ως κριτής της θρησκείας. Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου. Χθες είχα μια συζήτηση με τον πατέρα Θωμά για τον Νι. Συμφωνήσαμε πως η πηγή των πιο εμφανών θεολογικών ελαττωμάτων του βρίσκεται στην υπεροψία του. Ουσιαστικά όλες οι αμαρτίες προέρχονται από δύο πηγές, τη σάρκα ή την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια όμως είναι πολύ πιο τρομακτική. Στο κάτω-κάτω της γραφής κατέστρεψε τις αγγελικές δυνάμεις. Οι χριστιανοί έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους, το θρησκευτικό τους πάθος στη σάρκα. Αλλά πόσο πιο εύκολο δεν είναι να υποκύπτουν στην υπερηφάνεια. Η πνευματική αλαζονία, αλήθεια, πνευματικότητα, ζηλωτισμός είναι η πιο τρομερή από όλες. Η δυσκολία του αγώνα κατά της υπερηφάνειας βρίσκεται στο γεγονός πως η υπερηφάνεια, αντίθετα από τη σάρκα, εμφανίζεται με πάρα πολλές διαφορετικές μορφές και πολύ εύκολα παίρνει τη μορφή αγγέλου φωτός. Με την ταπείνωση οι άνθρωποι αποκτούν τη γνώση της αναξιότητας και των ελαττωμάτων τους, και γι' αυτό η ταπείνωση είναι η θεϊκότερη από όλες τις δυνατές αρετές. Γινόμαστε ταπεινοί όχι επειδή παρατηρούμε τους εαυτούς μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πράγμα που πάντοτε οδηγεί στην υπερηφάνεια, επειδή η ψευδής ταπείνωση είναι απλώς μια άλλη όψη της υπερηφάνειας, είναι ίσως η πιο δύσκολη ως προς τη θεραπεία, αλλά μόνο αν βλέπουμε τον Θεό και την ταπείνωσή Του. Σάββατο, 3 Μαρτίου. Όλες αυτές τις μέρες ένας ατελείωτος όγκος δουλειάς και φροντίδων. Αισθάνομαι κουρασμένος και στεγνός με όλη αυτή την τύρβη. Μια ακτίνα φωτός, ένα 2-ωρο ταξίδι μέχρι την νότια Χαναάν χθες,
μέσα σε μια όμορφη, ηλιόλουστη, ανεξιάτικη μέρα. Έφτασα νωρίς εκεί και περπάτησα για μια ολόκληρη ώρα σε αγροτικούς δρόμους, στη μέση ενός διαφανούς δάσους. Χιόνι που λιώνει, νερό, ήλιος, ησυχία. Τα ίδια και στο γυρισμό. Κατά τα άλλα, ο χρόνος μου είναι διασπασμένος. Αισθάνομαι στρεσαρισμένος και νιώθω να πνίγομαι στη μικρότητα και στην κούραση. 3η 6 Μαρτίου. Το Σάββατο είχα μια εξομολόγηση που με έκανε να σκεφτώ με πόνο τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Όλες οι αρχές συντρίβονται από τη μοναδική εμπειρία κάθε ζωής. Δεν είμαι παρά ένας μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Την Κυριακή, λειτουργία στο παράμους της Νέας Ιρσέης. Χθες πέρασα όλο το πρωινό, μέχρι τις 4 το απόγευμα στο σπίτι, γράφοντας ένα άρθρο για ένα σεμινάριο λειτουργικής. Για άλλη μια φορά, είμαι πεπισμένος για την πλαστότητα της ακαδημαϊκής θεολογίας. Η φωνή μου όμως είναι η φωνή βοώντος εν διερήμο. Κάθε καθαρά λογική σκέψη είναι τρομακτική. Δεν έχει ζωή, είναι άκαρπη. Ο ορθολογικός και λογικός άνθρωπος δύσκολα μπορεί να μετανοήσει. Μόλις είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νι. Πόσο εύκολα οι άνθρωποι αποθαρρύνονται, απελπίζονται και φτάνουν να βλέπουν τα πάντα δίχως καμιά ελπίδα. Η υπομονή είναι μια θεϊκή δύναμη. Στον αγώνα με το διάβολο χρειάζεται πάνω απ' όλα υπομονή. Υπάρχει όμως τόσο λίγη υπομονή σε έναν άνθρωπο, ειδικά σε έναν νέο. Ο κύριος κίνδυνος της νεότητας είναι η ανυπομονησία. Γιατί ο Θεός είναι υπομονετικός? Επειδή ο Θεός γνωρίζει και αγαπά. Τραγωδία στο Χαρτούμ. Τρομοκράτες σκότωσαν διπλωμάτες. Με αποθούν όλες οι ιδεολογίες. Οι επωνομαζόμενες ανθρώπινες πεπιθήσεις είναι απελπιστικά στενές. Αυτό που είναι ακόμα πιο απελπιστικό είναι το γεγονός πως η πίστη ταυτίζεται συχνά με τις πεπιθήσεις. Αυτή είναι μια επιζήμια τάση στη θεολογία. Δηλαδή το να μειώνεται η πίστη σε ιδέες και πεπιθήσεις που βασίζονται στην επιστημονική σκέψη. Παρασκευή 9 Μαρτίου. Τραγικές ειδήσεις για την ψυχική κατάρρευση του πατρός Νι. Τα συμπτώματα λοιπόν που είχα παρατηρήσει 3 εβδομάδες πριν ήταν πραγματικά. Φοβούμαι πως ο λόγος είναι σαφής. Θαύτηκε στη δραστηριότητά του. Αυτό ακριβώς είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε. Αδυνατούμε να δώσουμε προοπτική στα πράγματα, να αποσπαστούμε, να παραμερίσουμε την τύρβη και τις ασήμαντες λεπτομέρειες που βαραίνουν τη ζωή μας και που μπορούν να καταβροχθήσουν τις καρδιές μας. Ουσιαστική αιτία είναι η ίδια υπεροψία που ζητά να με πείσει πως όλα εξαρτούνται από μένα, όλα σχετίζονται με μένα. Τότε το εγώ γεμίζει κάθε πραγματικότητα και αρχίζει η πτώση. Το ουσιαστικό λάθος του σύγχρονου ανθρώπου είναι πως ταυτίζει τη ζωή με τον ακτιβισμό, με τη λογική σκέψη κλπ, από που προέρχεται πλέον η αδυναμία του να ζήσει, δηλαδή να αισθανθεί, να εκτιμήσει, να ζήσει τη ζωή ως ένα διαρκές δώρο. Να περπατήσει στο σιδηροδρομικό σταθμό σε ένα φως που θα θυμίζει άνοιξη, μέσα στη βροχή, να μπορεί να δει, να αισθανθεί, να συνειδητοποιήσει μια πρωινή λιαχτίδα στον τοίχο. Όλα αυτά είναι η πραγματικότητα της ζωής. Δεν είναι η όρη ύπαρξης του ακτιβισμού ή της λογικής σκέψης. Δεν αποτελούν απλώς ένα διάφορο φόντο. Είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιος ενεργεί και σκέπτεται. Μόνο στην πραγματικότητα αυτή της ζωής αποκαλύπτεται ο Θεός και όχι στον ακτιβισμό και στον ορθολογισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Τζουλιέν Γκριν έχει δίκιο όταν λέει «Όλα βρίσκονται αλλού». Η μόνη αλήθεια βρίσκεται στο τρέμουλο των γυμνών κλαδιών στον ουρανό. Το ίδιο αληθεύει και για την επικοινωνία. Κανείς δεν επικοινωνεί με συζητήσεις και διαφωνίες.
όσο πιο βαθιά και χαρμόσυνη είναι η επικοινωνία, τόσο λιγότερο εξαρτάται από τις λέξεις. Αντίθετα, σχεδόν φοβόμαστε τα λόγια επειδή μπορούν να καταστρέψουν την επικοινωνία, να αποκόψουν τη χαρά. Το αισθάνθηκα αυτό πολύ έντονα την παραμονή εκείνης της πρωτοχρονιάς, όταν ήμουν στο Παρίσι, στη Σοφίτα του Αντάμοβιτς. Πάντοτε άκουγα πως προτιμούσε να συζητά για μικρά, ασήμαντα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι όμως επειδή δεν υπήρχε τίποτα να συζητήσει, αλλά επειδή η επικοινωνία μας ήταν τόσο σαφής και περιστρεφόταν γύρω από το τι συνέβαινε τόσο ζωηρά ανάμεσά μας. Από εδώ ξεκινά και η αντιπάθειά μου για οτιδήποτε το βαθύ και ειδικά για τις πνευματικές συζητήσεις. Μήπως ο Χριστός συζητούσε με τους μαθητές του όταν περπατούσαν μαζί στον δρόμο της Γαλιλαίας? Μήπως έλυνε τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους? Ο χριστιανισμός είναι η συνέχεια της επικοινωνίας αυτής, η πραγματικότητά της, η χαρά και η πραγματοποίησή της. Καλόνεστη όδε είναι. Έξω όμορφη μέρα, ανοιξιάτικη, λίγη ζέστη. Πέρασα όλη τη μέρα στο σπίτι, στο γραφείο μου. Ευτυχία. Σάββατο 10 Μαρτίου, για την κατάθλιψη. Χθες είχα μια μακρά ποιμαντική συνομιλία με μια γυναίκα σε βαθιά κατάθλιψη. Την είχε εγκαταλείψει ο σύζυγός της. Ο γιος της είχε πάει με κάποιους χίπι. Είχε αφήσει το σχολείο. Κανείς δεν ήξερε που ζει. Η 12χρονη κόρη της αρχίζει επίσης να αισθάνεται κατάθλιψη. Τα πάντα της είναι αδιάφορα. Η γυναίκα έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον για τη δουλειά της. Πλήρες σκοτάδι. Μια κατάσταση βλασφημίας. Την ώρα που συζητούσαμε ένιωσα αρκετά καθαρά τον δαιμονικό χαρακτήρα της κατάθλιψης. Ένιωσα την αποδοχή της, τη θεληματική αποδοχή της βλασφημίας. Αισθάνθηκα επίσης την αδυναμία και την ανεπάρκεια της ψυχιατρικής και της ψυχανάλυσης. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τραβήξουν τους ανθρώπους έξω από αυτό το σκοτάδι. «Ήουν το φως, το ενσύ σκότωσες τι», της είπα. «Μόνο ένα πράγμα μπορείς να κάνεις. Απαρνήσου τη βλασφημία. Πέταξε τον εαυτό σου έξω από αυτό το ψέμα, από αυτή την παράδοση. Δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα, αλλά αυτή είναι η αρχή». Τετάρτη, 14 Μαρτίου. Όμορφη ανοιξιάτικη μέρα. Και μόλις βρεθώ μόνος, όπως χθες στο Χάρλεμ, αργά για να πάρω το τρένο μου. Ευτυχία, πληρότητα, χαρά. 5η 22 Μαρτίου. Χθες και σήμερα η μικρή Σάσα Σμέμαν είναι μαζί μας. Ένα παιδί, ένα πουλί, ένα λουλούδι, οι λέξεις που αγαπώ. Όπου δεν υπάρχει μια μελαγχολία για το Θεό, όπου δεν υπάρχει ειρήνη, μνήμη του μυστηριώδους φωτός, μυστηριώδης γεύση και χαρά, δεν υπάρχει και Θεός. Ίσως να υπάρχει ευσέβεια, αλλά όχι Θεός.
Από πού άραγε να προέρχεται αυτή η φοβερή νευρικότητα που κυριαρχεί στους ανθρώπους? Δευτέρα, 29 Μαρτίου. Ο πειρασμός των ειδώλων. Σήμερα σκεφτόμουν όλα αυτά. Το χαμηλό επίπεδο της εκκλησιαστικής ζωής, τον φανατισμό, την έλλειψη ανεκτικότητας, την υποδούλωση τόσων ανθρώπων. Ένας νέος μεσαίωνας μας εγκλωβίζει στην αίσθηση μιας νεοβαρβαρικής εποχής. Πολλοί εκκλησιαστικοί άνδρες προτιμούν, και το ακόμη χειρότερο, αγαπούν τον θεράποντα. Είναι εύκολο να τον αγαπήσει κανείς επειδή σε αυτόν όλα είναι σαφή. Ιδιαίτερα σαφές είναι το γεγονός πως όλα όσα είναι ανώτερα, πιο περίπλοκα, όσα κατανοούνται πιο δύσκολα, όλα αυτά είναι ένας πειρασμός που πρέπει να διαλυθεί. Θα πρέπει να είχαμε καταλάβει εδώ και πολύ καιρό πως υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο θρησκεία δίχως Θεό. Θρησκεία ως κέντρο όλων των ειδώλων που κατέχουν τον πεπτοκότα άνθρωπο. Θρησκεία που αποτελεί τη δικαίωση αυτών των ειδώλων. Εξού και το αιώνιο ερώτημα. Τι πρέπει να γίνει? Όταν κάποιος παραμένει στο σύστημα, τότε το αποδέχεται, μολονότι ακούσια μαζί με τις μεθόδους του. Αν κάποιος το εγκαταλείψει, έχοντας το ρόλο του προφήτη, του κατήγορου, τότε γλιστρά στην αλαζονία και στην υπερηφάνεια. Αισθάνομαι συνέχεια βασανισμένος και διχασμένος. Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου. Αισθάνομαι αποθαρρυμένος, όχι προσωπικά. Μπορώ να πω με ασφάλεια και σιγουριά πως είμαι πολύ ευτυχισμένος με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου κλπ. Αλλά στα ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία, τη θέση της, την εμπλοκή μου σε αυτήν, έχω απογοητευτεί. Γίνομαι αλλεργικός μπροστά στο ψευδοεκκλησιαστικό περιεχόμενο της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής ζωής, η οποία όλο και περισσότερο μου φαίνεται ως μια παραμόρφωση της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού. Την ίδια στιγμή είμαι ολοκληρωτικά μπλεγμένος και εγκλωβισμένος σε αυτήν. Ατελείωτα τηλεφωνήματα, γράμματα, συζητήσεις, συναντήσεις. Όλα αυτά δεν είναι ούτε γνήσια ούτε πραγματικά. Βρίσκομαι έξω από την πραγματικότητα του Θεού, του ανθρώπου, του κόσμου και της ζωής. Αισθάνομαι πως η καρδιά μου κραυγάζει για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν βρίσκω μια διέξοδο. Να φύγω? Για πού? Δεν μπορώ να αφήσω την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ζωή μου. Αλλά όπως είμαι τώρα, δεν υπηρετώ την Εκκλησία με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι εγώ την υπηρεσία αυτή. Πιστεύω ακράδαντα πως η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια και η σωτηρία. Και ανατριχιάζονταν βλέπω τι προσφέρεται κάτω από το ένδυμα της Ορθοδοξίας, τι φαίνεται πως αγαπούν σε αυτήν οι άνθρωποι, για ποιο πράγμα ζουν, τι βλέπουν στην Ορθοδοξία οι περισσότεροι Ορθόδοξοι, οι καλύτεροι τουλάχιστον ανάμεσά τους. Ας σωθείς εσύ και τότε θα σώσεις χιλιάδες γύρω σου. Ο καθένας σώζεται με το δικό του τρόπο. Σωτηρία είναι η εκπλήρωση της κλίσης του καθενός. Αλλά τι συμβαίνει αν οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν τη σωτηρία αυτή? Και τι συμβαίνει όταν ολόκληρη η ένταξή μας, ολόκληρη η δραστηριότητά μας απαρνείται συνεχώς το επίπεδο που είναι δυνατή η σωτηρία?
5η 24 Ιανουαρίου. Κοντεύω να τελειώσω το βιβλίο του Ελιάντε, θράψματα ενός ημερολογίου. Πολλά πράγματα είναι αληθινά, αλλά και ταυτόχρονα λανθασμένα κατά κάποιο τρόπο. Στον κόσμο μας, κάθε θρησκεία χωρίς το Χριστό, ακόμα και ο ίδιος ο χριστιανισμός και η ορθοδοξία, είναι ένα αρνητικό φαινόμενο, θα έλεγα, και τρομακτικό. Κάθε επαφή με μια τέτοια θρησκεία είναι επικίνδυνη. Μπορεί κάποιος να τη μελετήσει για να καταλάβει καλύτερα τον χριστιανισμό ή τον Χριστό, αλλά αυτή καθ' αυτή δεν μπορεί να αποτελεί σωτηρία, όπως και αν αντιλαμβανόμαστε αυτή τη λέξη. Για τους πρώτους χριστιανούς, το σώμα του Χριστού βρισκόταν πάνω στην Αγία Τράπεζα, επειδή αυτός ήταν ανάμεσά τους. Για τους σύγχρονους χριστιανούς, ο Χριστός βρίσκεται εδώ, επειδή το σώμα του βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Φαίνεται σαν κάτι το ανάλογο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στους πρώτους χριστιανούς και σε εμάς. Για αυτούς, τα πάντα βρίσκονταν στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη για Αυτόν. Για μας, όλα βρίσκονται στην επιθυμία μας να φωτιστούμε. Οι πρώτοι χριστιανοί προσήρχονται στη Θεία Κοινωνία για να ακολουθήσουν τον Χριστό, ενώ τώρα ο Χριστός δεν είναι ο μοναδικός λόγος συμμετοχής στη Θεία Κοινωνία. Η ώρα είναι 3. Τα παιδιά επιστρέφουν από το σχολείο και ξαφνικά θυμάμαι τη μεγάλη χαρά αυτής της εξόδου από το σχολείο, την ευτυχισμένη στιγμή του τέλους της σχολικής μέρας. Ελευθερία. Ακόμα και ο ήλιος μοιάζει πιο λαμπερός. Ένα σχεδόν οδυνηρό αίσθημα ζωής, νεότητας, ευτυχίας. Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου. Μόλις πέρασα 6 μέρες στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Παρά το γεγονός πως ήμουν υπερβολικά απασχολημένος, 7 διαλέξεις, συναντήσεις, δείπνα συζητήσεις, αυτό που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί ήταν ένα όμορφο εορταστικό φως. Ένας βαθυγάλαζος ουρανός, ένας σκουρογάλαζος ωκεανός, μια άσπρη πόλη, ανθισμένες κερασιές. Πόσες φορές δεν έχω βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο και κάθε φορά έχω την εντύπωση ενός παραδείσου. Μεγάλο πλήθος παρακολούθησε τις διαλέξεις. Είχα χάσει την επαφή μου με αυτό το πλήθος των παλιών Ρώσων εμιγκρέδων, αλλά ξαφνικά εντυπωσιάστηκα από αυτά τα διαφανή, όμορφα πρόσωπα με τη γνήσια ρωσική κουλτούρα και τις δυνατές ρίζες. Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου. Σήμερα το πρωί από τις 6 έως τις 8 προμεσημβρίες, σε πλήρες σκοτάδι, στάθηκα στην ουρά για να βάλω λίγη βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Πέρασα την ώρα μου όμορφα, καταγοητευμένος από τον κόσμο των απλών ανθρώπων, την πρωινή βιασύνη, τη ζωή στην καθημερινή ανάμιξη των χρωμάτων. Είχα πάρει ένα βιβλίο μαζί μου, αλλά δεν διάβασα, αντίθετα σκεφτόμουν ευτυχισμένα. Όλες αυτές οι μέρες είναι γεμάτες από ειδήσεις σχετικά με τον Σολζενίτσιν. Την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου πήγα για να μιλήσω στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο σχετικά με τον Σολζενίτσιν, έμαθα για τη σύλληψή του και την επόμενη μέρα για την απέλασή του στην Ελβετία. Τη νύχτα τον είδα στην τηλεόραση να βγαίνει από το αεροπλάνο. Μια είναι η ευχή μου. Να μπορέσει ο Σολζενίτσιν να παραμείνει αυτός που είναι. Πράγμα λίγο δύσκολο στη Δύση. Το να είσαι εμιγκρές είναι μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από το να παραμένεις στη χώρα σου. Αν ο Σολζενίτσιν ζητούσε τη συμβουλή μου, τι να κάνει στην εξορία του, θα το έλεγα πως η Ρωσία που σε απέλασε δεν είναι η Ρωσία, αλλά και η υπερόριος Ρωσία δεν είναι επίσης η Ρωσία. Να μείνεις αυτός που είσαι. Να είσαι υπεύθυνος. Μη ταυτιστείς με κανέναν και με τίποτε στη Δύση. Μετά από μια εξομολόγηση σήμερα το πρωί σκεφτόμουν πόσο ευκολότερο είναι να συμβουλεύεις άλλους από το να απευθύνεσαι στον εαυτό σου. Σάββατο 16 Φεβρουαρίου. Ισχυρή πίστη μετριάζει την ένταση των προβλημάτων. Σε αυτές τις σπάνιες στιγμές που κάποιος μέσα από την πίστη καταφέρνει να φτάσει στο Θεό, δεν υπάρχουν προβλήματα, επειδή ο Θεός δεν αποτελεί τμήμα αυτού του κόσμου. Αυτές τις στιγμές, ο ίδιος ο κόσμος γίνεται ζωή εν αυτό, συνάντηση μαζί του, επαφή μαζί του.
κόσμος δε γίνεται Θεός, αλλά ζωή με τον Θεό, χαρμόσυνη και πλήρης. Αυτή τη σωτηρία προσφέρει στον κόσμο ο Θεός. Εκπληρώνεται κάθε φορά που πιστεύουμε. Η Εκκλησία δεν είναι θρησκευτικό ίδρυμα, αλλά η παρουσία μέσα στον κόσμο ενός κόσμου που έχει σωθεί. Πολύ συχνά όμως η Εκκλησία εμπλέκεται σε προβλήματα που όχι μόνο είναι ανύπαρκτα στην πίστη αλλά και βλαβερά. Πνευματικότητα, εκκλησιαστικότητα, επικίνδυνες και αμφίβολες έννοιες. Πολύ συχνά οι άνθρωποι που γνωρίζω πως αναζητούν την πνευματικότητα είναι στενόμυαλοι, αδιάλακτοι, ανιαροί, άχαροι και αρκετά συχνά κατηγορούν άλλους πως δεν είναι αρκετά πνευματικοί. Οι ίδιοι αποτελούν συχνά κέντρο της συνείδησής τους και όχι ο Χριστός, το Ευαγγέλιο ή ο Θεός. Κανείς δεν ανθίζει κοντά τους. Ακριβώς το αντίθετο, μαραζώνει. Υπερηφάνεια, εγωκεντρισμός, αυτοικανοποίηση και στενομυαλιά. Αλλά τότε, τι χρειάζεται η πνευματικότητα? Θα μπορούσε κάποιος να μου πει πως αυτή δεν είναι η γνήσια πνευματικότητα. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει πως αυτή δεν είναι η γνήσια πνευματικότητα, αλλά μια ψευδοπνευματικότητα. Πού θα βρεθεί όμως η αληθινή πνευματικότητα? Ίσως στην έρημο ή σε απομονωμένα μοναστικά κελιά. Όμως η πνευματικότητα που ανεβρίσκεται στην Εκκλησία με τρομάζει κάπως. Δεν υπάρχει τίποτε το χειρότερο από μια επαγγελματική θρησκευτικότητα. Όλο αυτό το ξεκούκισμα του κομποσκοινιού στη διάρκεια ενός εκκλησιαστικού κοτσομπολιού, το όλο στυλ των στεναγμών και των χαμηλωμένων ματιών, μου φαίνονται πολύ συχνά κάτι το φοβερά επίπλαστο. Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου. Χθες ήταν για μένα μια αληθινά χαρμόσυνη πασχαλιάτικη μέρα. Στις 4 μου τηλεφώνησε ο Νικήτας Τρούβε από το Παρίσι, έχοντας μόλις περάσει 2 μέρες με τον Σολζενίτσιν. Ο Στρούβε μου είπε πως ο Σολζενίτσιν θέλει να με συναντήσει, πως αισθάνεται πως σχετιζόμαστε. Του άρεσαν πολύ οι ραδιοφωνικές εκπομπές μου για τον Κουλάκ. Στρούβε είναι ένας υπεράνθρωπος. 5η 21 Φεβρουαρίου. Ας σταθούμε στα βασικά. Αυτό είναι το νόημα. Ο σκοπός αυτού του ημερολογίου. Δεν αποτελεί τόσο μια επιθυμία να καταγράψω το κάθε τι, όσο ένα είδος επίσκεψης του εαυτού μου. Αν και αρκετά σύντομη. Είσαι εδώ? Ναι. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Τότε καθίσταται ευκολότερο να μην διαλύουμε εντελώς με στη βαβούρα της ζωής μου. Αυτό που με βασανίζει βαθιά μέσα μου δεν είναι τόσο η δραστηριότητα καθ' αυτή, όσο μια εσωτερική αμφιβολία για τα περισσότερα πράγματα που κάνω, για το ρόλο που πρέπει να παίξω. Δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς το πόσο αντιπαθώ το ρόλο αυτόν, που έχει κατά κάποιο τρόπο επιβληθεί πάνω μου από τις περιστάσεις. Ο φόβος του θανάτου προέρχεται από τη βιασύνη, τη φασαρία, την τύρβη και όχι από την ευτυχία. Ο
Όταν κάποιος γυροφέρνει πολύ άσχολος και ξαφνικά θυμηθεί τον θάνατο, ο θάνατος τότε του φαίνεται εντελώς παράλογος, απέσιος. Όταν όμως φτάσει στην ησυχία, στην ευτυχία, στοχάζεσαι το θάνατο και τον αποδέχεσαι με αρκετά διαφορετικό τρόπο. Επειδή ο ίδιος ο θάνατος βρίσκεται σε ένα ανώτερο, σημαντικό επίπεδο. Φαίνεται τρομακτικός μόνο όταν συνδέεται με τη συνηθισμένη, κατώτερη, αχρίαστη πολυπραγμοσύνη. Στην ευτυχία, στη γνήσια ευτυχία, αισθανόμαστε την παρουσία της αιωνιότητας στην καρδιά μας, έτσι ώστε η ευτυχία να ανοίγεται στο θάνατο. Και τα δύο μοιάζουν μεταξύ τους και τα δύο αγγίζουν την αιωνιότητα. Στην πολυπραγμοσύνη δεν υπάρχει αιωνιότητα και γι' αυτό η τύρβη απορρίπτει τον θάνατο. Μετά των Αγίων ανάπαυσων σημαίνει εν το θανάτο όπως το αντιλαμβάνεται ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Η παρουσία μας στην Εκκλησία πρέπει να είναι απελευθερωτική, αλλά με το σύγχρονο ρυθμό της Εκκλησίας η εκκλησιαστική ζωή δεν απελευθερώνει, αλλά περιορίζει, υποδουλώνει και αδυνατίζει τον άνθρωπο. Αρχίζουμε να ενδιαφερόμαστε για το παλαιό και νέο ημερολόγιο, για το τι κάνουν οι επίσκοποι. Προσλαμβάνουμε ένα είδος γλιώδους γλυκύτητας. Μεγάλο μέρος από την επωνομαζόμενη πνευματική γραμματεία έχει μια αμφίβολη ποιότητα. Αντί να διδάσκουμε τους ανθρώπους να κοιτάζουμε τον κόσμο μέσα από την όραση της Εκκλησίας, αντί να μεταμορφώνουμε την εικόνα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του και τη ζωή του, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι, για να είμαστε πνευματικοί, να ντυθούμε με ένα απρόσωπο λερωμένο χιτώνα ευσέβειας. Ο άνθρωπος, αντί να γνωρίζει τουλάχιστον πως υπάρχει χαρά, φως, νόημα, αιωνιότητα, εκνευρίζεται. Γίνεται στενόμυαλος, αδιάλακτος και συχνά απλός μικρόψυχος. Ούτε καν μετανοεί γι' αυτό, επειδή όλα προέρχονται από την εκκλησιαστικότητα, ενώ το νόημα της πίστης συνίσταται μόνο στην πλήρωση της ζωής με φως, στην αναφορά της στο Θεό, στη μεταμόρφωση της ζωής σε σχέση με το Θεό. Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου. Καθαρή Δευτέρα. Πρώτη μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πέρασα το Σαββατοκύριακο στο Endicott, στη Νέα Υόρκη, χαρούμενη εντύπωση από την ακολουθία και τους ανθρώπους. Μετά από αρκετές μέρες εσωτερικής εξέγερσης, μια τόσο σαφής ένδειξη. Μια φωνή λέει, σταμάτησε την εξέγερση. Δεν υπάρχει πουθενά να πας. Η Εκκλησία είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Έχεις παντρευτεί την Εκκλησία μέσα από την ιεροσύνη σου. Κυριακή βράδυ. Εσπερινός της συγγνώμης στο σεμινάριο. Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου. Χθες, πρώτη λειτουργία των προγιασμένων δώρων, πριν από τη λειτουργία 2 ώρες εξομολόγησης. Η συνηθισμένη εντύπωση. Περιορισμός της συνείδησης του ανθρώπου από την ευσέβεια και συνεπώς αυτό που ακούς δεν είναι η εξομολόγηση των αμαρτιών, αλλά των δυσκολιών που δεν θα έπρεπε να καταλαμβάνουν την προσοχή μας. Πάντοτε προσπαθώ να καλώ τους ανθρώπους σε μια ανώτερη και πιο ανοιχτή ζωή. Σήμερα το πρωί μίλησα για την αμαρτία, μια ανασύνθεση του μυστηρίου της μετάνοιας, η αληθινή του διάσταση, η εκκλησιαστική και σχατολογική. Πόσο μακριά βρίσκεται αυτή η διάσταση από τη συνηθισμένη άποψη για την εξομολόγηση, η οποία οδηγεί σε ένα μάλλον πληκτικό και γκρίζο σκάψιμο μέσα μας. Πόσο περιττή ανακατοσούρα στην Εκκλησία, πόσος λίγος αέρας, ησυχία, φως. Σήμερα, στη διάρκεια της ομιλίας μου, σχολίασα ένα χωρίο από το θαυμάσιο Απόστολο της Κυριακής των Βαΐων. «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό, χαίρετε». Τι πρόσκληση, πλημμυρισμένες με ήλιο, λαμπερές μέρες που προαναγγέλουν την άνοιξη.
Σημείο να πεθάνεις γι' αυτόν, κάποιον που ποτέ δεν άκουσες τη φωνή του, που ποτέ δεν είδες το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο τέλειος χριστιανισμός. Κάποιος στέκεται δίπλα σε ένα παράθυρο και παρακολουθεί το χιόνι που πέφτει και ξαφνικά γεμίζει από μια κατανόμαστη χαρά. Στη βαθύτερη στιγμή αισθάνεται μια μυστηριώδη ειρήνη χωρίς κάποια προσωπική σκοτούρα. Υπάρχει το καταφύγιο, το μόνο, επειδή παράδεισος δεν είναι τίποτα άλλο από την αγάπη του Θεού και δεν υπάρχει άλλη κόλαση από το να είναι κάποιος μακριά από το Θεό. 5η, 7 Μαρτίου. Πέρασα 2 μέρες στη Σίωσετ, σε μια σύναξη της Συνόδου των Επισκόπων. Οι επίσκοποι τέλεσαν την προγιασμένη λειτουργία. Έψαλαν τόσο όμορφα όλοι μαζί, με τέτοια απλότητα. Ενθουσιάστηκα με τη βαθιά τους προσήλωση στην Εκκλησία, τη σταθερή τους πίστη, ένα είδος ταπείνωσης. Δεν το καταλαβαίνουμε πάντα, ούτε και πάντα το σκεφτόμαστε, αλλά συντηρούμε την Εκκλησία και χαιρόμαστε με το πόσο καλά τη συντηρούμε. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη και η συντήρηση της μνήμης. Αυτό είναι τόσο σημαντικό επειδή είναι τόσο βαθύ. Αισθάνομαι μια τέτοια ευγνωμοσύνη γι' αυτό, επειδή χωρίς αυτό πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να παρακινηθούν, να πάρουν φωτιά. Σάββατο, 9 Μαρτίου. Όμορφη λειτουργία με τον Επίσκοπο Γρηγόριο της Αλάσκας. Μετά από μια ήσυχη ημέρα εργασίας στο σπίτι, δείπνος του γιού μου, Σέργιου, αργά τη νύχτα η Άνια, ο Θωμάς και όλα τα άλλα παιδιά βρίσκονται κοντά μας. Ομορφιά και αλήθεια των μικρών λεπτομεριών της ζωής, των μικρών χαρών. Η Άνοιξη ήρθε νωρίς αυτό το χρόνο. Όμορφε Μάρτη, γεμάτε Άνοιξη, μελαγχολία και υποσχέσεις, μου χαρίζεις ελπίδα. 3η 12 Μαρτίου. Κύριος, ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Η δύναμη της προσευχής, όταν λέγω στο Θεό, εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ μπορείς. Όταν με όλη μου την ύπαρξη γνωρίζω πως, άνεφε μου, ου δύναστε ποιήν ουδέν. Τετάρτη 13 Μαρτίου. Χθες συναντήθηκα για πολλή ώρα με τον Νί. Μου είπε πως 2 άνθρωποι, το κορίτσι που αγαπούσε και κάποιος άλλος, τα έσπασαν μαζί του επειδή δεν πιστεύει στο Θεό με τον ορθόδοξο τρόπο. Μου εξήγησε την επιφυλακτικότητά του απέναντι στην Εκκλησία, την ανικανότητά του να δεχθεί την πίστη όπως αυτή βιώνεται στην Εκκλησία, τη στεγανότητά του στις διδασκαλίες της Εκκλησίας. Είναι ένα λαμπρό αγόρι, γεμάτο φως, καλοσύνη και αγάπη για την ειρήνη. Τι μπορείς να πεις σε τέτοιους ανθρώπους, ή μάλλον πώς μπορείς να υπερασπιστείς ένα χριστιανισμό στον οποίο η εικόνα του Χριστού συσκοτίζεται, κατά κάποιο τρόπο, από μια συσσόρευση ακατανόητων εμποδίων και ταμπού. Αυτοί οι άνθρωποι που διαθέτουν το δώρο της ζωής, μια θρησκευτική αίσθηση της ζωής,
συχνά δεν χρειάζονται μια θρησκεία που να καλύπτει κάποιο κενό, που να απομακρύνει το φόβο. Αυτό το είδος της άχαρης, άψυχης θρησκείας αποθεί τους ανθρώπους, κυρίως λόγω του ότι η άποψή της για τη ζωή είναι συχνά ευτελής, επικριτική και αποδοκιμαστική. Χαίρετε εν παντί ευχαριστείτε. Ακούγεται αυτό αρκετά στο χριστιανισμό μας, τον κουρασμένο και βασανισμένο από την ίδια του την ιστορία. Κυριακή 17 Μαρτίου. Όλες αυτές τις μέρες κατάφερα να βρω λίγο καιρό, αποσπασματικό βέβαια, να γράψω το βιβλίο μου Εξίδατος και Πνεύματος. Νιώθω τόση έμπνευση και χαρά όταν μπορώ να εργάζομαι πάνω σε ό,τι αγαπώ, όταν αγγίζω το εν ουεστή χρειά. Χθες η μερίδα στο Γιόγκερς. Δεν ήθελα να πάω, ξεκίνησα τη μέρα κακόκεφος. Αλλά καθοδόν η βροχή και η γνώριμη οικία ασχήμια από τις σειρές των απλών μικρόσπιτων, όταν πλησίαζα την εκκλησία μας, με μεταμόρφωσαν θαυματουργικά. Ξαφνικά αισθάνθηκα πόσο αμαρτωλή είναι η έλλειψη ενθουσιασμού που με διακατέχει μια πραγματική προδοσία. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είτε ο συγχρονισμός είναι καλός είτε κακός. Και η ημερίδα και η επόμενη ημέρα ήταν όμορφες και γεμάτες φως. Το βράδυ η ακολουθία του Σταυρού. Συνεχίζω να νιώθω ανεβασμένος και φωτισμένος μέσα μου. Υπάρχει όλη η αλήθεια, η μόνη νίκη. Το αισθάνομαι αυτό πολύ έντονα.